μεγάλο έργο στο κομμάτι των προσφύγων. Συνάντησες δυσκολίες στην αρχή? Δυσκολίες ήταν στην αρχή. Εγώ ασχολήθηκα με θέματα προσφύγων όταν μία μέρα πριν από 2-3 χρόνια έμαθα ότι υπήρχαν 500 άνθρωποι που ζούσαν, είχαν μείνει στον τρεματικό σταθμό του λιμανιού και κατέβηκα να δω τι γίνεται και βεβαίως αυτό που είδα ήταν μία αδιανόητη εικόνα με μία αίθουσα με 800 ανθρώπους μέσα με όλα τους υπάρχοντα γυναικόπαιδα κτλ. Και αυτοί πολύ γρήγορα μέσα από τη συγκυρία του κλεισίματος των συνόρων της χώρας γίνανε μέσα σε 5 μέρες 6.000 και έπρεπε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση που συνέβαινε λίγα μέτρα από εδώ. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες βέβαια, διότι ακόμα η χώρα δεν είχε δημιουργήσει κέντρα υποδοχής. Δηλαδή ήταν 6.000 άνθρωποι μένουν στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά δεν είχαν πού να πάνε. Και επομένως έπρεπε πολύ γρήγορα να δημιουργήσουμε δομές σύτησης, παροχής πρώτων βοηθειών και ούτω καθεξής. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, αλλά θα έλεγα ότι σύσσωμη η πόλη του Πειραιά ενεργοποιήθηκε. Κατέβηκε πολύ κόσμο στο λιμάνι, ξόδεψε ώρες, μέρες, μαγειρεύανε, φέρανε φαγητά ο κόσμος, ρούχα, διανομή ρούχων. Κράτησε αρκετούς μήνες αυτή η διαδικασία. Ήταν πολύ δύσκολη και έτσι ξεκίνησε και η δική μου εμπλοκή. Γιατί και λόγω της οργάνωσης είχα μια εμπειρία με το μαγείρεμα για πολύ κόσμο. Όχι βέβαια στα σημεία που φτάσαμε να πρέπει να φτιάχνουμε 10.000 μερίδες την ημέρα. Και εν συνεχεία πια, όσον αφορά το κομμάτι της οργάνωσης γης, συνέχισε να προσπαθεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσα στον τρόπο με τον οποίο αυτό εξελισσόταν. Σήμερα η οργάνωση γη έχει επικεντρωθεί και κάνει μαθήματα ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την Μπαρτσελόνα, στο κάμπ του Συστού και του Σκαραμαγκά, ακαδημίες, αγόρια κορίτσια, γύρω στα 700 παιδιά. Και έχουμε και μια ομάδα ποδοσφαίρου, την Ελπίδα, που αγωνίζεται στον εξάρτητο πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια. I'm from Afghanistan. My country is dangerous. I cannot play. If they are from Syria or Afghanistan or Iraq, I think they must forget the bad thing they learned.